την περίεργη και μπορεί να υπάρχει έτσι μια ένταση και στη δική σας περίπτωση σε μια σχέση. Από την άλλη πλευρά, όταν έχουμε και δύσκολες όψεις ακόμα, έντονες όψεις, απαιτητικές, μπορεί όλο αυτό το πράγμα να υπερτονίζει και την ερωτική διάθεση. Αλλά απλά προσέξτε, μην χαλαλίσετε την ερωτική διάθεση και όλη αυτή την ενέργεια την κάνετε καυγά, την κάνετε ένα τσακωμό. Προσέξτε λοιπόν λίγο περισσότερο αυτό και από την άλλη πλευρά προσέξτε και σε επαγγελματικές σχέσεις ή σε σχέσεις με συγγενείς στενούς, αδέλφια π.χ. ή σε σχέσεις με γειτόνους, με ανθρώπους δηλαδή που μπορεί να είναι στην καθημερινότητά σας με κάποιο τρόπο και που μπορεί πολύ πιο εύκολα να γίνει μια παρεξήγηση για ψιλοπίδημα και να πάρει όμως κάπως πιο ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Μάλιστα. Αυτά και για τους ζυγούς και πάμε να δούμε τους σκορπιούς. Θα τους δούμε τους σκορπιούς σήμερα. Φυσικά. Τώρα εννοώ σε αυτό το μέρος. Mm-hmm. Μετά έχουμε άλλα, έχουμε εκπλήξεις μετά. Έχουμε και άλλα πράγματα, γιατί ναι, έχουμε και εκπλήξεις αυτό το weekend. Για τους σκορπιούς λοιπόν, είναι η αλήθεια ότι τώρα ο Άρης είναι παραδοσιακός ως κυβερνήτης, άρα και εκείνοι με κάποιο τρόπο έτσι μπορεί να νιώσουν λίγο πιο έντονα αυτές τις ημέρες που έρχονται το κομμάτι αυτό που λέγαμε πριν για τις σχέσεις και μπορεί μέσα τους βαθιά να ξέρουν τι θέλουν. Από την άλλη πλευρά μπορεί να υπάρχουν εμπόδια, μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις και με κάποιο τρόπο μπορεί να κολλάτε πιο πολύ στα αρνητικά, δηλαδή σε αυτά που δεν σας αρέσουν ή στα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν και να ξεχνάτε τα θετικά που μπορεί να σας δίνει μια σχέση, μια κατάσταση στη ζωή σας. Αυτό που ουσιαστικά σας λέω είναι, προσπαθήστε να σκεφτείτε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Μην κολλάτε, μην παθαίνετε εμμονές με τις αρνητικές πλευρές μιας κατάστασης. Βγείτε λίγο από αυτό, πάρτε έτσι μία απόσταση και δείτε και τις θετικές πλευρές της, γιατί οι σκορπιοί ούτως ή άλλως έχουν μία τάση πολλές φορές και εκείνοι να δραματοποιούν. Αυτό ισχύει για τους λέοντες, ισχύει και για τους σκορπιούς. Δραματοποιούν τα πράγματα, αλλά οι σκορπιοί το κάνουν με ένα λίγο πιο αρνητικό τρόπο. Ειδικά όταν κολλάνε σε κάποιες λεπτομέρειες. Λίγο προσοχή λοιπόν σε αυτό, ειδικά σήμερα και αύριο. Κυριακή νιώθω ότι είναι λίγο πιο δική σας μέρα. Γενικώς όμως θέλει μια προσοχή, έτσι, στις σχέσεις αυτό το τριήμερο σήμερα και Σαββατοκύριακο. Αυτά και για τους σκορπιούς. Τώρα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παιδιά, έτσι. Μιλάμε για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που είπαμε ότι έχει έντονες όψεις, προσοχή λίγο στις σχέσεις. Από την άλλη πλευρά έχει και μια τάση να βλέπουμε έτσι λίγο πιο έντονα όνειρα, αλλά από αυτά τα όνειρα που τα βλέπεις και ξύπνιος. Δηλαδή το μυαλό φεύγει, αυτό εννοώ. Είμαστε στους τοξότες και τώρα οι τοξότες με όλους αυτούς τους πλανήτες που είναι στους ηχθείς και αυτή την κόντρα που κάνει η Αφροδίτη με τον Άρη στο ζώδιό σας, μπορεί να σας πιάνουν διάφορες αμφιβολίες, αν θα βελτιωθούν τα πράγματα είτε στα ερωτικά σας, είτε στα οικονομικά σας, γιατί η Αφροδίτη έχει να κάνει και με τα δύο. Απλά προσέξτε να μην προεξοφλείτε μόνοι σας το αποτέλεσμα, δηλαδή να μην μπαίνετε σε μια διαδικασία χωρίς να δείτε πώς θα εκτυλιχθεί μια κατάσταση, να αποφασίζετε μόνοι σας ότι δεν θα εκτυλιχθεί καλά, ότι δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Είναι μια περίοδος που είναι λίγο περίεργη, ναι, δημιουργεί μια αγωνία, δεν τελειώνει κάτι ακόμα. Θα δείτε όμως, θα έρθει ο επόμενος μήνας που θα δώσει πολύ περισσότερες λύσεις σε αυτά τα πράγματα τα οποία έχετε στο μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά, επειδή ο κυβερνήτης σας είναι σε ένα έτσι λίγο πιο απομονωμένο κομμάτι του οροσκοπίου σας και ο κυβερνήτης σας συνοδείας βέβαια, σας βάζει και σε μια διαδικασία λίγο εγκλισμού, δηλαδή ίσως έχετε μια τάση απομόνωσης, ενδεχομένως να υπάρχουν και λόγοι, δηλαδή μπορεί να κουράζεστε, να μην έχετε πάρα πολύ όρεξη να βγείτε, όμως αυτό εδώ το Παρασκευό Σαββατοκύριακο με τη Σελήνη στους Διδύμους, μήπως έτσι να βγαίνατε λίγο, να βλέπατε και κανέναν άνθρωπο. Να βγείτε. Θα προσπαθήσω. Λοιπόν, ειδικά Παρασκευή, Σάββατο είναι ωραίες μέρες για κάτι τέτοιο.